Έχω κοντά μου τον Γενικό Αρχηγό των Τραχώνων, τον Διαμαντή Διαμαντόπουλο. Διαμαντή, έγινε η κλήρωση τώρα της ΕΦΣΑ. Η ομάδα των Τραχώνων είναι στο δεύτερο όμιλο. Σε έναν όμιλο, νομίζω, ισορροπημένο. Σε γενικές γραμμές, έχει δυνατές ομάδες. Είναι μέσα σε αυτές και η δικιά μας ομάδα. Είναι στόχος να πρωταγωνιστείτε φέτος? Ποιος είναι ο στόχος, καταρχάς, πείτε μας? Θέλουμε να είμαστε στις δυνατές ομάδες. Γι' αυτό παλεύουμε από την αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν τρεις ομάδες πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ ενισχυμένες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο βεληνέκες. Εμείς θέλουμε να στοχεύουμε ψηλά σαν ομάδα και αυτό θα προσπαθήσουμε έχοντας ξεκινήσει από τις 5 Αυγούστου την προετοιμασία δυνατά, τα φιλικά και μόλις θα έρθει η έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να δείξουμε την ομάδα των Τραχώνων στην πρώτη γραμμή κρούσης. Άρα μπορούμε να πούμε κάτι, πρώτος ή δεύτερος όμιλος, όπως έγινε στα πράγματα? Αρκούμαστε στην τύχη. Όπου μας έστειλε η τύχη, καλοδεχούμενη. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά. Έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Είπαμε Ηλιούπολη, Βιάννα, Ηλιούπολης, το Ρουφ, το Σούρμενα. Εμείς θα γίνουν ωραία μάτς. Ανταγωνιστικός ο γύρος θα είναι, ο δεύτερος όμιλος. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Καλή επιτυχία να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς και υγεία σε όλους τους αθλητές. Κλείνοντας, να βγάλουμε μια είδηση, θα κάνουμε μια μεταγραφή ακόμα? Ή έχει κλείσει το ρόστερ? Το κοιτάμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.